Νομίζω ότι πλανητικά, παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ελληνικά, άρα και κερκυραϊκά, δεχόμαστε μία γενική επίθεση κατά του ανθρώπου. Και σε επίπεδο χώρας, της δικιάς μας της χώρας, είναι γενική επίθεση κατά του γένους και του έθνους μας. Αυτό ως μία γενική παρατήρηση. Η επίθεση αυτή γίνεται με πάρα πολλά όπλα. Με πάρα πολλούς τρόπους, με χιλιάδες εκατομμύρια επιστήμονες που εφαρμόζουν την επιστήμη μόνο για κακό, για να μπορέσουν να αποδιαιτήσουν την ανθρωπότητα και να σπάσουν τα έθνη-κράτη. Αυτό είναι η γνώμη, η προσωπική, η δική μου, και βεβαίως δέχομαι οποιαδήποτε κριτική μετά γι' αυτό. Χρησιμοποιούν βεβαίως, τα γνωρίζετε, την ιατρική επιστήμη, την επιστήμη της επικοινωνίας, το στρατό, την αστυνομία, τα δικαστήρια, το πολίτευμα, το νόμισμα, τα δάνεια, τις τράπεζες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εξαθλίωσης, η εξαχρίωσης, όπως θέλετε πείτε τα, και πάρα εξαπάτησης και πάρα πολλούς άλλους τρόπους. Το βασικό όμως και πάνω απ' όλα που χρησιμοποιούν είναι ο φόβος, που μετατρέπεται σε τρόμο, ώστε να υποκύπτει ο ψυχικός μας κόσμος και το σώμα μας και να δέχεται πολύ πιο εύκολα αυτό που του ετοιμάζουν. Τώρα, επειδή κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαστε ο περιουσίος λαός και δεν μας την πέφτουν εμάς μόνο και τα λοιπά, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και τα λοιπά. Ναι, είναι έτσι. Δεν είμαστε ο περιουσίος λαός εμείς οι Έλληνες. Ζούμε όμως σε μια περιουσία χώρα, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν έχει καμία άλλη χώρα. Και συνήθως σε αυτή τη χώρα γεννιόνται ήρωες και προδότες. Αυτό είναι στάνταρ από καταβολής αυτού του τόπου εδώ πέρα. Η επίθεση που γίνεται εδώ πέρα έχει μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Γιατί? Γιατί αυτός ο λαός έχει την παλαιότερη φιλοσοφία. Την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, έχει κέντρο τον άνθρωπο και όχι την ύλη και τα λεφτά που έχουν ως πρότυπο αυτοί που μας την πέφτουν. Χρησιμοποιούν όμως μεθόδους ελληνικές για να μας την πέσουν. Χρησιμοποιούν μεθόδους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για παράδειγμα. Η επίθεση γίνεται με τα εργαλεία τα δικά μας, τα ελληνικά. Και η τραγική ειρωνία είναι ότι εμείς που είμαστε Έλληνες δεν έχουμε ξεχάσει τα όπλα των προγόνων μας, των δικών μας. Δηλαδή με τι εργαλεία επιτίθεσε στον εχθρό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγική ειρωνία. Υπάρχει άλλη μία ιδιαιτερότητα. Η πολιτική τάξη που κυβερνάει τον τόπο από τη δολοφονία του Καθοδίστρια, από την ίδρυση, αν θέλετε, του ελληνικού κράτους, αυτού του προτεκτοράτου τέλος πάντων, διότι ποτέ δεν τελείωσε η επανάσταση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν που προέκυψε και κυβερνιέται από τις ίδιες οικογένειες, με τους ίδιους πάτρονες, είναι η χειρότερη πολιτική ελίτ που υπάρχει στον κόσμο. Έχουμε δηλαδή και αυτή τη δυστυχία. Και η Σουηδία έχει ελίτ η οποία ελέγχεται από τη νέα τάξη, και αναφέρομαι ειδικά στη Σουηδία, η οποία δεν έχει πάρει μέτρα για τον κορονοϊό, κανένα μέτρο, παρά εφαρμόσει την ιατρική επιστήμη, την ανοσία της αγέλης, δηλαδή να νοσήσει ο κόσμος, όχι να πεθάνει, ούτε να αρρωστήσει, να έχει τον ιό, ώστε να μην νοσεί περαιτέρω. Και αυτή λοιπόν, ο βασιλιάς τους και η βασιλική οικογένεια, είναι δική τους. Αλλά είναι τέτοια η χώρα που μπορεί και αντιστέκεται ακόμα. Και υπάρχουν και άλλες χώρες που αντιστέκονται. Μετρημένες στα δάχτυλα βέβαια. Η δικιά μας είναι η χειρότερη. Που σημαίνει ότι και τα αφεντικά τους αλλά και τούτοι έχουν αποφασίσει τερματικού χαρακτήρα, σας λέω, είναι η επίθεση. Δηλαδή τελειώνουμε πολύ γρήγορα. Τώρα μπορεί να είναι 6 μηνές, μπορεί να είναι ένας μηνάς, μπορεί να είναι ένας χρονός. Φανταστείτε ότι από το πρώτο μνημόνιο, από το 10, από το Καστελόριζο του Γιωργάκη, μέχρι σήμερα περάσανε 10 χρόνια. Η νομοθεσία, δηλαδή ο δικηγόρος που τελείωσε το πανεπιστήμιο το 10, εάν τον βάζαμε σε μία γυαλά,
και τον εβγάζαμε το 20, δεν ξέρει τους νόμους. Πάνω από 60.000 σελίδες είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Η οποία βεβαίως είναι όλη αντισταγματική. Όλοι. Όλοι. Και σε ένα σύνταγμα, μισό, και σε ένα σύνταγμα το οποίο και αυτό δεν είναι απόλυτα δημοκρατικό και είναι κολοβό σύνταγμα. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει γίνει. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι οι βασικές επιθέσεις που δεχόμαστε είναι πέντε, κατά τη γνώμη μου. Πέντε. Η μία είναι, ξεκινώ ίσως από τη μεγαλύτερη σημασίας επίθεση, που είναι στα εθνικά θέματα. Επειδή είναι και σήμερα αυτό που συνέβη είναι πολύ επίκαιρο. Σκεφτείτε ότι δεν τους προλαβαίνουμε, εμείς που παρακολουθούμε τα πράγματα, δεν τους προλαβαίνουμε. Προελάσανε στην ουσία, ο Αττήλας στην Κύπρο προέλασε, δεν άνοιξε μύτη και καπάκι επανήλθε το ερευνητικό σκάφος μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Και προσέξτε τι λέει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Λέει ότι δεν θα συζητήσουμε μαζί σας, δεν θα ξεκινήσουμε το διάλογο, γιατί μπήκατε στην ΑΟΣ. Δηλαδή, πεδαριώδες επιχείρημα, όχι φύγετε από την ΑΟΣ που είναι δικιά μας, έτσι, την οποία βεβαίως δεν έχει αναγνωρίσει επί τούτου, αλλά το διεθνές δίκαιο ισχύει, δεν μπορεί να πούνε ότι ισχύει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Προσέξτε, τι κυβέρνηση έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς, προείσταται αυτή τη όλη ιστορία στην εσωτερική πολιτική ο δικός μας εδώ. Δικός μας. Ας το κάνει ο Θεός. Αξινός είναι τέλος πάντων με καταγωγή από πάνω από την. Ναι. Πιο πάνω. Πιο πάνω. Τέλος πάντων. Και ναι, και σύμβουλός του. Υπάλληλος σίγουρα. Υπάλληλος σίγουρα. Λοιπόν, προσέχτε, το ένα είναι αυτό. Εθνικά θέματα. Βόρειος Ήπειρος. Σκόπια. Θράκη. Εύρος. Αιγαίο, Καστελόριζο, 28ος Μεσημβρινός. Ξέρετε από πού περνάει ο 28ος Μεσημβρινός? Ξέρετε, περνάει μέσα από την πόλη της Ρόδου. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδεχτεί ότι η μισή Ρόδος και μέσα και πέρα δεν ασκούμε κυριαρχία. Έτσι. Συνεχίζω. Στρογγύλη. Καστελόριζο, Κύπρος, Κρήτη, από κάτω, Χαύδος και συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε από πάνω και φτάνουμε μέχρι εδώ. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, εθνικά θέματα. Αυτό κατά την γνώμη μου δεν θα οδηγήσει σε πόλεμο, διότι πόλεμο κάνεις όταν έχεις δύο μέρη τα οποία έχουν αποφασίσει να πολεμήσουν. Το ένα από τα δύο μέρη στην περίπτωσή μας, η υποτιθέμενη ελληνική κυβέρνηση, δεν θέλει να πολεμήσει. Ούτε θέλει να αντισταθεί. Θέλει επικοινωνιακά να περάσει την προδοσία. Έτσι. Ένα. Δεύτερο. Η δεύτερη επίθεση. Είναι το μεταναστευτικό. Όλα αυτά είναι αλυσίδα βέβαια, έτσι. Το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς εδώ στην Κέρκυρα δεν το βιώνουμε με την ένταση που το βιώνουν οι άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ακόμα και για τα θετικά τεστ του κορονοϊού, προσέξτε πώς πρέπει να το λέμε, είναι θετικά τεστ, πρώτο τεστ θετικό στην οικογένεια των κορονοϊών, δεν είναι άρρωστος με κορονοϊό, έτσι, όπως λέει η τηλεόραση. Λοιπόν, τα περισσότερα κρούσματα είναι και οι πηγές, υποτίθεται τις αιστείες, είναι στην επιρροτική Ελλάδα που είναι συγκεντρωμένα στα πρώην στρατόπεδα, τα λεγόμενα hot spot, οι εγκαταστάσεις των μεταναστών, προσφύγων, μεταναστών, παρανόμων μεταναστών και ορισμένοι το λένε, δεν πρέπει να λέμε λαθρό μεταναστών, γιατί λαθρέος άνθρωπος δεν υπάρχει, λαθρέο εμπόρευμα υπάρχει. Δεν είναι παράνομοι, είναι παράνομοι με βάση το δίκαιο, είναι παράνομη η είσοδός τους στη χώρα και ορισμένοι από αυτούς, να το λέτε, είναι πολύ σημαντικό, είναι Ισλαμοφασίστες. Έτσι πρέπει να τους λέμε. Ισλαμοφασίστες. Που χρησιμοποιούνται από τη νέα τάξη πραγμάτων για την αλλαγή του πληθυσμού και το σπάσιμο του ηθικού, του οικονομικού ηθικού, δηλαδή να πέσουν οι μισθοί, η αλλαγή του πληθυσμού, να δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός, να μαλώνουμε δηλαδή μεταξύ μας, όχι τους θέλω οι καημένοι
όχι δεν τους θέλω, θα τους φάξω, όχι θα τους σκοτώσω, όχι μην τους σκοτώσεις, να εμπλέκεται το κράτος στη μέση, να σταματάει το κακό, αντιρατσιστικός νόμος, βουρ, και στην ουσία να υπάρχει νόμος εναντίον των νομίμων κατοίκων της χώρας. Όχι εναντίον των παρανόμων, εναντίον των νομίμων. Καταντάει η δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη επίθεση. Η τρίτη επίθεση έχει να κάνει με την οικονομία. Νόμισμα, χρέος, θεσμοί, τρόικα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ESM. Το ESM, δηλαδή ο μηχανισμός σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το μηχάνημα, ο μηχανισμός που εισπράττει το αίμα σας, τον κόπο σας, το μόχθο σας. Τα λεφτά της εφορίας, της πρώην εφορίας, δεν υπάρχει εφορία, υπάρχει ΑΕΔ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν είναι δημόσια υπηρεσία, στην οποία πάμε εμείς και κάνουμε προσφυγή ή παίρνουμε το προϊστάμενο της ΔΟΗ Κέρκυρας που είναι της ΑΕΔ στο δικαστήριο γιατί μας έβαλε πολύ φόρο. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα πράγμα, φάντασμα, χωρίς νομική υπόσταση. Αφημία έχουν, αλλά δεν μπορεί να προσφύγει κανένας εναντίον τους. Λοιπόν, όλο αυτό το πακετάκι μας δίνει το τρίτο πρόβλημα, το οικονομικό, η τρίτη επίθεση. Το τέταρτο είναι αυτό που σιγά σιγά το πάμε με τα τρία προηγούμενα, είναι το δίθεν ελληνικό κράτος. Δίθεν. Το οποίο χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα ακόμα, χρησιμοποιεί το εθνόσημο με τη Δάφνη για να νομίζουμε όλοι ότι είναι ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει αυτό, έχει καταληθεί, ξεχάστε το, δεν υπάρχει από το πρώτο μνημόνιο, από το 12, που έχει εκχωρηθεί στη σελίδα 14 παράγραφος 2 και σημειώστε τα, αν θέλετε να τα βρείτε αυτά, λέει ότι εκχωρείται η εθνική κυριαρχία αμετακλήτως και ανεφόρο. Πολύ βέβαια το έχετε ξανακούσει, γίνομαι κουραστικός, αλλά πρέπει να το λέτε αυτό. Γιατί αυτό χρειάζεται όταν σας ελέγχουν τα δίθεν κρατικά όργανα. Με το που τους λες έτσι παθαίνουν... Για τα δίθεν κρατικά χρέη σας. Ναι, για τα δίθεν κρατικά χρέη σας, ναι. Παθαίνουν αυτό που λένε τα παιδιά, είναι ολιά και ο γιος μου και η κόρη μου, κοκομπλόκο. Μπερδεύονται, δεν ξέρουν τι είναι αυτό που τους λες. Ή κάνουν που δεν ξέρουν, ναι, αν είναι ανώτερος αξιωματικός ή ανώτερος υπάλληλος ή διευθυντικός τέλεχος, κάνει που δεν ξέρει, κάνει που δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, γιατί μπορεί να το ξέρει. Το τέταρτο λοιπόν. Το δίθεν λοιπόν ελληνικό κράτος, το ΠΑΕ είναι το υπερταμείο, το ΤΑΕΠΕΔ, η δημόσια και η ιδιωτική περιουσία, η οποία τιτλοποιείται, που ηγείται και όλο αυτό το πράγμα κάνει 1-3 δολάρια. 1-3 δολάρια. Έτσι. Όταν η χώρα κάνει περίπου 110 δις τζίρο το χρόνο. Έτσι. Αυτοί πουλάνε, ξεπουλάνε την περιουσία μας που είναι 1-3 ή και παραπάνω. Δικαιοσύνη λοιπόν, κόμματα, ωραία τα κόμματα. Είναι κόμματα, παύλα, τράπεζες, παύλα, ίσνα, παύλα, κλοπή, παρκ, παύλα, απατεωνιά, παύλα, ληστεία, παύλα, ληστεία μεταφώνου, όποια άλλη λέξη θέλετε να προσθέσετε, είναι πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα. Μη σταθώ στα κόμματα τώρα. Αν κάποιος θέλει ειδική ανάλυση, να την κάνουμε μετά. Το σταματώ και αυτό. Και πέμπτον, το αναφέρα έτσι ακροθυντικός προηγουμένως, είναι οι αγαπημένες μας τράπεζες. Οι τράπεζες, με το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο και το τρίτο, ο ελληνικός λαός τις έχει ανακεφαλαιοποιήσει, δις και τρεις, έχει χρησιμοποιήσει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, προσέξτε, ατόκος και χωρίς να τα επιστρέφει, να τα επιστρέφουν στην ελληνική πολιτεία, και αυτό το πράγμα μας λένε ότι είναι η σωτηρία μας. Και αμέσως μετά, αφού το κάνει αυτό, οι εγγυήσεις και τα μετρητά είναι 250 δις. 250 δις. Ο Δημήτρης που είναι διαβαστερός μου κάνει ότι είναι και παραπάνω. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Το δε χρέος της χώρας, παιδιά, το βεβαιωμένο του δημοσίου, αγγίζει περίπου
τα 500 δις. Ο δε δανεισμός της χώρας, ο τρέχον, διότι όταν δεν πληρώνουμε κάτι, ξαναδανειζόμαστε, ξαναδανειζόμαστε για να πληρώσουμε το προηγούμενο που δανειστήκαμε. Αυτό φτάνει, και πείτε στον προϋπολογισμό του 19, φτάνει το 1-3. Και για να δείτε πόσο έχει διαλυθεί η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία, οι οικονομολόγοι, οι κανονικοί, όχι οι αυτοί που βλέπετε στην τηλεόραση, λένε ότι περίπου για να αναθερμάνεις την οικονομία και να ζήσουμε όλοι νορμάλ, όχι να τρώμε με χρυσά κουταλιά, χρειάζονται περίπου 100 δις να ρηχτούν στην αγορά. Να ρηχτούν στην αγορά είτε από τις τράπεζες, είτε από το κράτος, είτε από τους ιδιώτες, είτε από κάπου. Από αυτά τα 100 δις λοιπόν, η χώρα αυτή τη στιγμή κινείται, όλοι μας, ό,τι έχετε δει στις τσέπες σας, στα σετάρια, στις τράπεζες, αυτά, κινείται με μετρητό, κανονικό μετρητό, όχι άειλο, όχι αυτά που γράφω στα κομπιούτερ, αυτοί οι τραπεζίτες, κινείται με περίπου 12 με 18 δις όλα. Όλοι μας έχουμε αυτά τα λεφτά. Η χώρα, για να πεις ότι ομαλοποιείται, θέλει 50-50-60 δις, και για να ανεβαίνει σιγά σιγά και να πηγαίνουμε στην ανάπτυξη θέλει 100 δις. Με τα μνημόνια λοιπόν, όλα αυτά που κάμαρα αυτοί μας σώσανε, εκατεβήκαμε στα 18. Το ΔΕΑΕΠ επήγε από τα 220 στα 170, στα 140, στα 130, στα 110 το χρόνο. ΑΕΠ είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηλαδή το σύνολο αυτό που παράγεται εσείς όλοι μας το χρόνο. Αυτό είναι το πέμπτο. Και το έκτο είναι ένα καινούριο εφιολόγημα, όπως παλιά είχαν, ας πούμε, το χρηματιστήριο που μας φάγανε τα λεφτά, όπως είχαν τα δομημένα ομόλογα. Είμαστε, ο Καραμαλή, ο καλός αυτός, λέει, αγωνίστηκε αυτός, είναι καλός. Αλλά ο Ψήμος, μάθαμε, λέει, αποσύρθηκε από την πολιτική. Μιλάμε, παιδιά, έβαλε τα κλάματα εκείνη τη μέρα. Κλαίω ακόμα. Λοιπόν, το έκτο λοιπόν εργαλείο, το έκτο πρόβλημα που έχουμε είναι ο κορονοϊός. Με όλα τα παρελκόμενα, όλα αυτά που βλέπετε, που έχει να κάνει με το φόβο, με τη βία, με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, έτσι, με την αστυνομία, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τα ανοιχτά σχολεία, κλειστά σχολεία, μάσκες, μέτρα, εμβόλια, τσιπάκια, όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο.